Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου. Είναι αρκετά τα μηνύματά σας. Μεταξύ άλλων και από τη Χίο, κύριε Μηταράκη, από την εκεί που θα είστε από ό,τι αντιλαμβάνομαι υποψήφιο στις επόμενες εκλογές. Μέχρι το 2016 έχουμε ακόμα χρόνο για τις εκλογές. Καλά, ωραία. Λοιπόν, ιδιαίτερη πατρίδα. Πριν έρθω σε εσά. Σα ετοιμάζετε, εντάξει, πληροφορίες λένε ότι θα είστε υποψήφιο στη Χίο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να το πω και εσείς λέτε ότι είναι το 2016, αυτό καλά κάνει και λέτε αυτό που λέτε. Βασίλη. Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής. Είναι αξίωμα στην πολιτική και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει και πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Ότι την σταθερότητα την πολιτική την φέρει η κοινωνική σταθερότητα. Δεν είναι η κοινωνική σταθερότητα απότοκος της πολιτικής σταθερότητας. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει κοινωνική σταθερότητα, αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχει και κυβερνητική, είναι η αλήθεια, σταθερότητα. Γιατί αν θέλουμε τους όρους να τους βάλουμε σωστά πάνω στο τραπέζι, η χώρα διαθέτει πολιτική σταθερότητα με την έννοια ότι ουσιαστικά καμία πολιτική δύναμη, τουλάχιστον στις επίσημες εκφράσεις της και από τις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις, δεν αμφισβητεί ούτε την συμμετοχή της χώρας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη, δεν αμφισβητεί το πολίτευμά της και η χώρα δεν διαθέτει σοβαρά εξωτερικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Με αυτή την έννοια και με βάση τον όρο που γνωρίζουμε από την πολιτική επιστήμη, πολιτική σταθερότητα, θέμα πολιτικής σταθερότητας δεν υφίσταται για τη χώρα. Υφίσταται θέμα κυβερνητικής σταθερότητας που επί προϋποθέσεις πολλές φορές επιφέρει προβλήματα πολιτικής σταθερότητας και όλα αυτά όμως εξαρτώνται από το κλίμα στην κοινωνία. Αν το κλίμα στην κοινωνία είναι ένα κλίμα το οποίο είναι θετικό, νομίζω καμία κυβέρνηση δεν έχει πρόβλημα. Αν το πρόβλημα στην κοινωνία είναι μεγάλο, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να αντέξει ανεξαρτήτως εκλογικών νόμων. Να σας θυμίσω για παράδειγμα το 1989, πόσους εκλογικούς νόμους είχε φέρει ο Μακαρίτης, ο Μίνος, ο Κουτσούγιουργας να εμποδίσει την άνοδο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην εξουσία. Τρεις εκλογικούς νόμους. Και κάθε φορά έφτανε πιο κοντά στην αυτοδυναμία, και ανέβαιναν τα ποσοστά. Κόντευε να φτάσει το 50%. Γιατί υπήρχαν, κόντευε να φτάσει το 50%. Γιατί υπήρχαν, με τεχνητά, θέλω να πω, προβλήματα, ούτε πρόωρες εκλογές επιτυγχάνονται, ούτε παραμονές της κυβέρνησης στην εξουσία επιτυγχάνονται. Τα προβλήματα αυτά κρίνονται από πολιτικές και εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Χώρια που κάθε κυβέρνηση που φτιάχνει εκλογικό νόμο για να βάλει σε παγίδα τον επόμενο. Συνήθως η ίδια στην παγίδα του εκλογικού νόμου. Πολλές φορές αυτό έχει συμβεί. Νομίζω ότι αν συζητηθεί η κατάργηση του μπόνους με τη λογική ακριβώς να ρίξουμε μέσα στην παγίδα τον αντίπαλό μας, νομίζω θα χρησιμοποιήσουμε για την κυβέρνηση. Δεν έχω ακούσει ποτέ για εσύ. Όχι, ο κ. Βενιζέλος είναι λιβάκι. Ο κ. Σαντουλάκης, σήμερα ο κ. Βενιζέλος. Όχι στα πλαίσια της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Πάντως να πω, κ. Σκορής, αυτό που είπατε για το θέμα της κοινωνικής σταθερότητας. Είναι απόλυτα λογικό και δεδομένο όταν μια χώρα βρίσκεται από το 2008 μέχρι τώρα σε ύφεση. Όταν η ανεργία έχει ξεπεράσει το 25%, είναι φυσικό να έχει μια κοινωνία στα όρια της. Το ερώτημα όμως. Δεν ήρθε μόνο τους αυτά, όμως, έτσι δεν είναι. Δεν ήρθαν μόνο τους αυτά. Όχι. Ήρθαν από το γεγονός ότι οι πολιτικές. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικών. Είναι αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Είναι ότι οι πολιτικές δεκαετιών δεν δημιουργήσαν μια ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο. Αντικυβερνήσαν όμως. Και νομίζω ο κόσμος κρίνει πρόσωπο. Όχι μόνο ταμπέλες. Δεύτερον. Ότι όταν, επειδή μιλήσαμε πριν για το μνημόνιο και δεν ανήκω σε αυτούς που ουδέποτε ήμουν από τους μεγάλους εκφραστές του, έχει δύο πλευρές. Έχει τις διαρθρωτικές αλλαγές και τις δημοσιονομικές αλλαγές. Στις διαρθρωτικές αλλαγές ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι ναι, η Ελλάδα έπρεπε να ανοίξει επαγγέλματα, έπρεπε να ανοίξει αγορές, έπρεπε να εξυγχρονίσει το κράτος και δεν χρειαζόταν να έρθει το μνημόνιο να μας πει ότι πρέπει, παραδείγματος χάρη, να κάνουμε ηλεκτρονικά την πιστοποίηση των εξαγωγών για να μην πληρώνουν ή το γεμί να είναι ηλεκτρονικό. Γιατί είναι διαρθρωτική αλλαγή να καταργηθούν οι ζωολογικές συμβάσεις? Πού χρησιμοποιεί αυτό? Ήδη η κοινωνική εταιρεία, εδώ είναι ο κύριος Μίχαλος. Δεν το θέλει. Τι έρχεται λοιπόν σε αυτήν την ιστορία και μπαίνει μετεπιτάζος και μπαίνει πρωταρχικά. Και μπαίνει με πίεση απαιτητικά, και μπαίνει πάνω από άλλα. Να καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να συζητάνε οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους για το τι θα δώσουν και τι θα κάνουν. Γιατί δεν μπορούν να το ορίζουν αυτό μόνοι τους οι κοινωνικοί εταίροι και γιατί αυτό είναι διαρθρωτική αλλαγή που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μπροστά. Εγώ μπορώ να σας φέρω και πολλές άλλες τέτοιες που λέγονται διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι. Γιατί δεν το πάτε στο πιο πρόσφατο, το θέσουμε και αυτό στον κύριο Μητσοτάκη. Την περίφημη εργαλειοθήκη του ΩΣΑ. Την περίφημη. Επιρρώθηκε ο Θεοδωρή. Μου επιτρέπετε να τελειώσω μια σκέψη και να μπούμε στα παραδείγματα. Το δεύτερο θέμα ήταν το δημοσιονομικό. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει ποια είναι η εναλλακτική πρόταση που υπήρχε στο δημοσιονομικό. Γιατί η Ελλάδα μπορούσε να δανειστεί τόσα, τα πήρε και με τα λεφτά που δανείστηκε
κατάφερε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της από το 2012 μέχρι σήμερα. Το εναλλακτικό σενάριο θα ήταν να μας δανείσουν περισσότερα. Αυτό το εναλλακτικό σενάριο δεν υπήρχε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει αυτή την αντιπρόταση, η οποία θα είχε μια λογική να πάμε και να πούμε θα δανειστούμε περισσότερο και θα χρεώσουμε τα παιδιά μας περισσότερο για να περάσουμε εμείς λίγο καλύτερα σήμερα. Το δημοσιονομικό πλαίσιο, κύριε Κουλή, είναι δεδομένο. Το δημοσιονομικό πλαίσιο έχει να κάνει με το τι λεφτά έχουμε ως κοινωνία. Όλη η κοινωνία φωνάζει και συμφωνώ απόλυτα ότι υπερφορολογούμε. Η ίδια η κοινωνία λέει όμως ότι έχουμε μειώσει πάρα πολλές δαπάνες. Το να εισπάτεις λιγότερους φόρους. Αυτά είναι δεδομένα. Υπάρχει ένα φόρο διαφυγή που δεν έχει συλληφθεί. Είναι υπαρκτό ή όχι το θέμα. Λίστες. Είναι μεγάλο. Ναι, υπάρχουν λίστες. Ναι, αλλά οι οποίες δεν έχουν βρεθεί τα χρήματα. Συνόμα αυτά γιατί δεν τα βάζουν. Πληρώνουν οι συνήθισοι και εδώ να πω. Μισό για την κριτική σας δεν έχετε δίκιο. Θα πάμε μετά. Για πρώτη φορά γράψαμε έσοδα από τη φοροδιαφυγή πέρυσι. Για πρώτη φορά οι λίστες διαβάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις που αρχίζουν και ολοκληρώνονται. Θέλετε να μου πείτε. Παραγράφει πήγε σαν κάρτα. Όχι, δεν πάμε στο γητέ. Νομίζω ότι απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα τι πρόστιμα έχουν επιβληθεί. Οι offshore εταιρείες. Offshore εταιρείες ως προς την ακίνητη περιουσία φορολογούνται ως προς τον με 15%. Φορολογούνται 15% πέρα του έμφυα, πληρώνουν οι offshore εταιρείες που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα. Δεν. Το πληρώνουν αυτό. Δεν υπάρχει θέμα ότι δεν πληρώνεται. Και όσοι δεν το πληρώνουν θα συσσωρευτεί και κάποια στιγμή είτε αφορούν κάποιο ακίνητο ή οτιδήποτε άλλο θα καταστραφεί. Το ακίνητο είναι μόνο. Όχι μόνο το ακίνητο, αλλά λένε ότι. Όχι όπως το λέει ο κ. Μηταράκης, πράγματι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υποχρέωση 15% και μεγαλοσκήμονες στην Ελλάδα να έχουν πάει φυλακή. Αυτά δεν υπήρχαν παλιότερα. Κύριε Μηταράκη, θα σα ρωτήσω. Αφού συμβαίνουν όλα αυτά που λέτε, για να πάμε στο κ. Στακιά, αφού συμβαίνουν αυτά που λέτε, γιατί ο κόσμο, γιατί οι δημοσκοπήσει γίνονται. Μισό λεπτάκι. Σα αποδοκιμάζει με αυτόν τον τρόπο ή με αυτά τα εκλογικά ποστά. Τα δημοσκοπικά ποστά που σα δείχνουν για πρώτη φορά να είστε σε μια απόσταση αρκετά μεγάλη πια από το ΣΥΡΙΖΑ. Να μην, εγώ να μην πω 11 που λέμε στι δημοσκοπήσει, να πω 5-6 μονάδε που είναι πάνω κάτω μεσοεθνικά όλε τι τελευταίε δημοσκοπήσει. Πάνε να πείτε, υπάρχει ένα κομμάτι μεγάλο του κόσμου το οποίο δεν τα εκτιμάει όλα αυτά έτσι όπως τα περιγράφετε εσείς. Ζει την καθημερινότητά του. Ναι, ναι, ναι. Και το ερώτημα είναι το εξής. Και δεν έχει και ελπίδα κιόλας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπε. Το ερώτημα είναι το εξής όμως. Πρώτον, ο κόσμος πράγματι είναι κουρασμένος, μα είναι φυσιολογικό μετά από 6 χρόνια που είναι κουρασμένος. Σωστά, κουρασμένος. Το οποίο όμως μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερο αν εφαρμόσουμε λάθος πολιτικές, εμείς ή κάποια διάδοχη κυβέρνηση. Το δεύτερο, αυτό που είναι σημαντικό για τον κόσμο, είναι να δει και θα το δει ότι τελείωσε το μνημόνιο, οι επόμενες εκλογές δεν θα έχουν το δίλημα μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Και δεν υπάρχουν νέα μέτρα, κύριε Κουρή. Και βλέπετε ότι στον προπολογισμό του 2015 που κατατέθηκε δεν υπάρχουν νέα δημοσιονομικά μέτρα. Αντίθετα, δεν μειώνονται οι φόροι όσο γρήγορα θα έπρεπε, αλλά η ροπή πλέον είναι να μειώνονται φόροι. Μειώθηκε κατά 30% έκτακτη φορά, μειώθηκε το 5%. Η οποία δεν είναι έκτακτη. Είναι μόνιμη. Όχι, έτσι έγινε το 2013. Συγγνώμη, εδώ θυμίζετε ένα άλλο πράγμα. Η έκτακτη φορά έπρεπε να καταργηθεί, έτσι δεν είναι. Και μπαίνει μειωμένη κατά 70%. Δηλαδή έχουμε άλλα δύο χρόνια την ίδια περίπου έκτακτη φορά. Αυτό λέγεται μειώνεται η έκτακτη φορά, κύριε Μηταράκη. Είναι μείωση της του βάρους. Τι είναι, αν δεν κάνω λάθος, αν έχω καλά τα στοιχεία, είναι 2,3 δις περιμένουμε από την έκτακτη φορά τα δύο επόμενα χρόνια. Αυτό, να σας ρωτήσω, αυτό δεν είναι νέο μέτρο. Δηλαδή το γεγονός ότι οι πολίτες θα πληρώσουν από την επέκταση της έκτακτης φοράς για τα δύο χρόνια 70% στο ύψος της σημερινής, 2,3 δις. Επαναλαμβάνω, 2,3 δις. Αυτό δεν είναι νέο μέτρο. Κοιτάξτε, κανένας δεν είναι νέο. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Ευχάριστο μέτρο δεν είναι. Όχι, δεν είναι νέο. Ευχάριστο μέτρο δεν είναι. Είναι νέο όμως. Το ερώτημα όμως είναι, και δεν έχω βρει καμία απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ και εγώ θα πάμε εκεί τώρα. Να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ μετά. Την εναλλακτική. Γιατί την εναλλακτική. Στον κόσμο είναι ένα πλήγμα. Ξεχάστε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος είναι έτσι. Αυτό που λέτε δεν είναι σωστό. Είναι λάθος. Το θέμα και ως πολίτες. Κάποια στιγμή είμαστε υπεύθυνοι για το δικό μας μέλλον. Κάποια στιγμή πιστέψαμε τα λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν. Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι ο Βόλας δεν θα αφήσει να πάμε στο κ. Σταθάκη γιατί μειώνεται και αργότερα. Γιατί δεν γυρίσαμε μόνο τον ακόμα μόνο. Λοιπόν, πάλι τον μπαλάκι σε εσά, κ.